Με θετική είδηση από την Ένωση κλείσαμε το 2020 και με θετική νομίζω ξεκινάμε και το 2021 με τα όσα ακούσαμε πριν από τον κύριο Σμυρνιούδη. Πραγματικά νομίζω ότι έτσι όπως ακριβώς το λες είναι και δεν ξέρω αν το μήνυμα ελήφθη. Αν το μήνυμα ελήφθη από όλους. Νομίζω γιατί... ότι σε όλους τους τόνους πια γίνεται γνωστό ότι η μαστίχα έχει περάσει σε άλλο επίπεδο. Και αυτό ίσως το καταλαβαίνουν, επαναλαμβάνω, οι ψαγμένοι και είναι αρκετοί. Είναι αρκετοί οι οποίοι φυτεύουν καινούργιους χήνους. Έχουμε ανασχηνώσεις, έχουμε αναβαθμίδες. Αλήθεια, με το πρόγραμμα ανασχήνωση δάσωσης τι έγινε? Αυτό είδα να ησυχάζει η Ένωση και δεν μου αρέσει καθόλου. Επειδή δεν τους έχω μάθει να είναι ήσυχοι, προφανώς κάτι άλλο ετοιμάζουν, κάποιες υποσχέσεις έχουν ή κάποιο άλλο πρόγραμμα έχουν βρει. Τέλος πάντων, εδώ είναι, μας ακούνε, ας δώσουν μια απάντηση, γιατί όντως είναι ένα πρόβλημα αυτό. Αλλά ανεξάρτητα από το αν επιδοτείται ή όχι η ανασκήνωση, αυτό το οποίο δεν αλλάζει είναι ότι ο σκήνος είναι δασικό είδος. Δεν αλλάζει αυτό, είναι πλέον περασμένο αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ούτε αλλάζουν ούτε θα πρέπει να σταθούμε σε επιδοτήσεις. Πρέπει κάποια στιγμή να ξεφύγουμε από την λογική αυτή. Η μαστίχα νομίζω ότι έχει αλλάξει επίπεδο και σε αυτό. Δεν γνωρίζω, επαναλαμβάνω, αν το έχουμε καταλάβει. Οι Ασιάτες είναι ένας άλλος λαός, με την έννοια ότι έχουμε να κάνουμε μια άλλη φυλή, με άλλα στοιχεία, άλλο πολιτισμικό επίπεδο, άλλο τρόπο σκέψης. Δεν είναι η μαστίχα μέσα στη διατροφή τους, όπως είναι εμάς στο γλυκό ή σε διάφορες συνταγές ή έστω να πάω και παρακάτω να προχωρήσω ως φάρμακο για το στομάχι ή για τα εγκάβματα, κάτι που είναι γνωστό από την εποχή του Ομήρου. Δεν μένουμε σε αυτό. Μένουμε ότι οι διατροφικές συνήθειες, για παράδειγμα των Ασιατών, είναι πολύ εξειδικευμένες. Όταν λοιπόν λέει ο κ. Σμυρνιούδης, αναφέρεται στο ότι έχουμε αυτή τη στιγμή 35 τόνους στην Κορέα. Αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Όταν λέει ότι, και δεν αφορά μόνο τη διατροφή αυτό, αφορά και το φάρμακο. Όταν για τη μαστίχα ενδιαφέρεται ο Εθνικός Οργανισμός Έρευνας μιας χώρας όπως την Κορέα. Δεν είναι μικρά πράγματα αυτά. Όταν έρχονται ειδήσεις που λένε ότι σε πειραματόζωα και ποντίκια συγκεκριμένα που έχουν πολύ, δεν είναι να το αναλύσουμε αυτό, έχουν πολύ κοντινά στοιχεία με εμάς, ανεξάρτητα αν εμείς τα θεωρούμε συχαμερά ζωάκια. Λοιπόν, όταν μας λέει αυτό ότι η θνησιμότητα από την ώρα που θα πάρουν μαστίχα φτάνει το 20% και εάν θα πάρουν μαστίχα εξαφανίζεται τελείως. Δηλαδή, όταν μας λέει τα πράγματα αυτά, σημαίνει ότι έχουμε μπροστά μας ένα τεράστιο ορίζοντα που λέγεται μαστίχα φάρμακο. Εάν το πιάσουμε το μήνυμα σωστά, πραγματικά όποιος έχει ένα μέτρο γης στα νοτιόχωρα... Δεν πρέπει να το αφήνει να εκμετάλλευτο. Βέβαια. Από τα Θημιανά και κάτω, παιδιά, δεν πρέπει να υπάρχει ούτε ένα μέτρο γης χωρίς χήνους. Θα το καταλάβουμε αυτό, μακάρι να το καταλάβουμε αργά. Δεν θα φτάνει η παραγωγή της μαστίχας. Και επειδή η μαστίχα είναι ένα μονοπωλιακό προϊόν, δεν μπορεί ένα προϊόν μονοπωλιακό να το αφήνει σύξυλο. Δηλαδή, για παράδειγμα, ας το καταλάβουμε αυτό, όταν βγει ένα φάρμακο, δεν μπορεί ένα φάρμακο σήμερα να υπάρχει και αύριο να μην υπάρχει. Ναι. Η Ένωση πρέπει να έχει αποθέματα. Η Ένωση φροντίζει και έχει πάντα, βέβαια. Ναι, τώρα χρειάζεται περισσότερα. Δεν θα φτάνει η παραγωγή, το μαστίχι. Δεν είναι ένα υλικό που το βάζει στο τζουρέκι, οπότε λες. Βάζω τζουρέκι με μαστίχη, δεν βάζω τζουρέκι και γίνεται χωρίς μαστίχη. Δεν είναι έτσι όταν μπει στο φάρμακο. Στο φάρμακο όταν μπει πρέπει να υπάρχει εξεβασμένη παραγωγή. Και αυτή τη στιγμή μπαίνει στο φάρμακο. Και δεν είναι μόνο ότι έχουμε Ινστιτούτο Έρευνας Μαστίχας που γίνεται στα νοτιόχωρα, πυρετοδός στείνεται. Έχουμε πλέον εθνικούς οργανισμούς φαρμάκων από ξένες χώρες και ειδικά ασιατικές, οι οποίες μελετούν και παίρνουν αποφάσεις. 35 τόνοι, παιδιά, στις... Το ένα έκτο περίπου της παραγωγής. Το καταλαβαίνουμε τι νούμερο είναι. Σε χώρες που δεν υπήρχε η μαστίχα. Ήταν άγνωστη εντελώς. Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη.